Λοιπόν, πρώτη μας συνέντευξη εδώ στην Λετωνία, στην Γιούρμαλα, με τον Δόκτωρ Χρήστο Παπαδόπουλο, τον Πάπα όπως είναι γνωστός από τους ποδοσφαιριστές, ο οποίος είναι προπονητής φυσικής κατάστασης και υπεύθυνος της αποκατάστασης και γενικά έχει ένα ευρύτερο ρόλο συντονιστικό στο κομμάτι της προπονητικής ομάδας. Ο Δόκτωρ Πάπα, αν μπορώ και εγώ να σε λέω έτσι Χρήστο, θα σας εξηγήσει τι είναι αυτό, ποια είναι η δουλειά που θα γίνει εδώ στην Λετωνία αυτές τις δύο εβδομάδες. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα σε όλους. Θέλουμε να ακούσουμε από σένα και να καταλάβουμε και να θεωρήσεις ότι οι γνώσεις μας είναι στο ελάχιστο και θέλουμε αυτά που θα μας πεις να είναι κατανοητά για τον απλό φίλο του Άρη και γενικά τον φίλαθλο που θα το παρακολουθήσει. Λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι δεν έχετε ιδέα ή άποψη περί αυτού που θέλουμε να κάνουμε εδώ τις επόμενες εβδομάδες, αλλά θα προσπαθήσω μια φορά ακόμα να αναλύσω τα δικά μας, τους δικούς μας στόχους, γιατί είμαστε εδώ. Έχουμε χωρίσει την προετοιμασία σε δύο κομμάτια. Δύο εβδομάδες θα περάσουμε εδώ πέρα και δύο εβδομάδες θα κάνουμε στη Σλοβενία. Οι πρώτες δύο εβδομάδες έχουν να κάνουν με ανάπτυξη φυσικής κατάστασης, με ανάπτυξη τεχνικής σε συνδυασμό με την φυσική κατάσταση, όπως επίσης και ορισμένα elements, να το πω έτσι, της τακτικής μας. Αυτές τις δύο εβδομάδες θα κάνουμε μόνο δύο παιχνίδια, συγκεκριμένα 2,5 παιχνίδια. Θα έχουμε δηλαδή μόνο δύο ημέρες, οι οποίες θα μας απασχολήσουν με παιχνίδι. Οι υπόλοιπες θα ασχοληθούν με τη θεματολογία που είπα πριν. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα γίνει στη Σλοβενία, θα έχει να κάνει με αγωνιστικότητα, τακτική κλπ. Εκεί έχουμε πολλά φιλικά. Και πιστεύω μετά από αυτή την τέταρτη εβδομάδα, ή μετά από αυτά τα δύο training camp, να είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε οποιοδήποτε championat, ας πούμε, είτε είναι αυτό της Conference League, είτε της Κυπριακής Λίγα. Με αυτά τα λίγα που ξέρω και με αυτά που είχαμε μιλήσει εκτός αέρα στο παρελθόν, αντιλαμβάνομαι ότι στόχος είναι η δημιουργία μιας ιδιαίτερα αθλητικής ομάδας, η οποία θα έχει και ως χαρακτηριστικό της τα πολλά τρεξίματα, Δόκτωρ. Και αν ισχύει αυτό ή τέλος πάντων αν ισχύει αυτό σε κάποιο βαθμό, να υποθέσουμε ότι περιμένει πολύ σκληρή δουλειά τους παίκτες αυτές τις δύο εβδομάδες εδώ στη Λετωνία. Αρχίζοντας από την τελευταία ερώτηση, θα έλεγα ναι. Αρχίσαμε με το θέμα της φυσικής κατάστασης, κάνοντας τα σπυρολογομετρικά μας στην Λάρνακα. Δυστυχώς ή ευτυχώς για τους ποδοσφαιριστές, η ποδοσφαιρική φιλοσοφία μας θέλει σαν θεμέλιο άριστη φυσική κατάσταση. Αυτό θα προσπαθήσουμε και όχι μόνο το να ξερά, δεν υπάρχει στο δικό μας το περιεχόμενο ή το κονσέπτ, δεν υπάρχουν τροχάδια 40-50 λεπτών, 100 λεπτών ή οτιδήποτε. Συνδυάζουμε τη φυσική κατάσταση χωρίς μπάλα, αλλά και με μπάλα. Κάτι που το κάνει πολύ πιο ευχάριστο, έτσι, για τους παίκτες. Πιο ευχάριστο και πιο κοντά σε αυτό που γίνεται σε συνθήκες αγώνα. Θα το δείτε, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε τις επόμενες μέρες, οι προπονήσεις είναι ανοιχτές. Τι ακριβώς εννοούμε. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Οι ποδοσφαιριστές, εντάξει, δεν έχουν γίνει ακόμη προπονήσεις πολλές, αλλά λίγο πολύ ξέρουν. Τους έχετε μιλήσει, ξέρουν τι ζητάτε και τι θα ζητήσετε. Πώς τους βλέπετε να ανταποκρίνονται? Το προβληματάκι που αντιμετωπίζουμε εμείς, το αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες στην ένταξη της σεζόν. Στην ένταξη της σεζόν έχεις να κάνεις με ποδοσφαιριστές μοσαϊκό, θα έλεγα. Δηλαδή, ο καθένας έρχεται από διαφορετικό σχολείο, από διαφορετική χώρα και έχει διαφορετικό υπόβαθρο, έτσι. Υπόβαθρο επίπεδο. Δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, είναι σε όλες τις ομάδες το ίδιο. Και αυτό θα είναι, ας πούμε, να το πω, η κορονίδα του προβλήματος στην πρώτη-δεύτερη εβδομάδα. Να τους φέρουμε όλους όσο το δυνατόν στο ίδιο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ. Θα σε χρειαστώ άλλη μια φορά όταν θα ολοκληρώνεται αυτή η παρουσία μας εδώ για να μου πεις πόσο ικανοποιημένος έγινες από τη δουλειά που έχουν κάνει. Παρακαλώ, και θα επαναλάβω μια φορά ακόμα. Οι προπονήσεις είναι ανοιχτές, μπορείτε να τις παίρνετε σε βίντεο. Οποιασδήποτε ερωτήσεις, επεμβάσεις κλπ. Συζητήσεις. Ευχαρίστως να μιλήσουμε, να τα πούμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.